Είναι μια μέρα δράσης των σωματείων. Εξαγγέλθηκε ως ημέρα για να αναδειχθεί η ανθυγιεινότητα και η επικινδυνότητα του επαγγέλματος των υγειονομικών και επιλέξαμε να επικοινωνήσουμε τις απόψεις μας με τους πολίτες μέσω των φιλόξενων μικροφώνων σας. Είναι δύσκολη τώρα η καιρή, οι ζέστες, το καλοκαίρι αρχίσαν οι άδειες οι κανονικές, δεν μπορεί να μαζευτεί δυστυχώς ο κόσμος. Τα αιτήματά μας είναι γνωστά, τα θεσμικά, βαρέα ανθυγιεινά, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εμείς ειδικά έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει αίτημα κεντρικό της ΠΟΕΔΗΝ η αύξηση πέραν των μισθών και του ορομισθίου. Ξέρετε, αρχές του χρόνου έδωσε μόνο στους γιατρούς ένα 20% αύξηση η κυβέρνηση και το ζητάμε και εμείς να επεκταθεί και στους υπόλοιπους νοσηλευτές της Βάρδειας. Αυτό έγινε κεντρικό αίτημα. Το άλλο το αίτημα που βάζουμε εμείς είναι αυτό που λέμε η αναπλήρωση, που και αυτό το έχουμε στείλει απάνω στην ΠΟΕΔΗΝ, να γίνεται αναπλήρωση των μακροχρόνια αδιούχων συναδέλφων, ούτως ώστε να είναι ωφέλιμες και οι όποιες προσλήψεις γίνονται. Πιστεύω ότι θα υιοθετεί και αυτό, θα είναι κάτι που θα λύσει πολλά θέματα. Τα υπόλοιπα τα παλεύουμε, έχουμε κάνει κάτι μικρό παρεμβάσεις, θα ξέρουν οι ωφελούμενοι, ας πούμε, τώρα μες στις παθολογικές. Τα προβλήματα των υγειονομικών είναι γνωστά. Δεν αλλάζει κάτι ούτε με τα ευχολόγια αλλά ούτε βεβαίως και με την ισοπαίδωση των πάντων. Όταν βρεθεί δημοσιογνωμικός χώρος πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, το δικαιούνται, το αξίζουν, έχουν λάβει πολλές υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις και κάποια στιγμή πρέπει να υλοποιηθεί. Αρκεί βέβαια να υπάρχει ο ανάλογος δημοσιονομικός χώρος. Επίσης για το θέμα του προσωπικού. Ασφαλώς και υπάρχει θέμα προσωπικού, ασφαλώς και υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι όλοι να είναι μόνιμοι, με σταθερή σχέση εργασίας, στην υγεία, για να μπορέσουν να παρέχουν και πιο με καθαρό το μυαλό τους, εν πάση περιπτώσει, τις υπηρεσίες υγείας που αξίζουν οι νησιώτες. Πρόσφατα έβγαλε η Στατιστική Αρχή στοιχεία για τη μείωση του προσωπικού σε όλη τη χώρα. Μετά από τη Δυτική Μακεδονία είμαστε δεύτερο το Βόρειο Αιγαίο με μείωση 5,7% και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σήμερα υπάρχει και μια άλλη κινητοποίηση των συναδέλφων σας, ναι, ειδικευμένων γιατρών. Συντάσσεστε με το αίτημά τους. Δεν είναι κατεδαφιστικό το θέμα να μην διεκδικούμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα που θέτω. Σας πω, οι ειδικευόμενοι γιατροί δεν προσλαμβάνονται από το νοσοκομείο. Δηλαδή δεν μπορεί αύριο το νοσοκομείο να πει θέλω 10 ειδικευόμενους. Έτσι υπάρχει μια διαδικασία η οποία περνάει μέσω της περιφέρειας. Δηλαδή γίνονται... Μόνιμος γιατρός ζητάνε οι ειδικευόμενοι για να μην ταλαιπωρούνται οι ειδικευόμενοι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, εντάξει, εκλείπουν περίπου 10, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει λοιπόν σε τέτοιες στιγμές, σίγουρα είμαστε κοντά στα παιδιά, τους κατανοούμε, χρόνια γίνεται αυτό με τους ειδικευόμενους, χρόνια. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει όντως πρόβλημα, έτυχε να φύγουν μαζεμένοι οι ειδικευόμενοι γιατροί, γιατί πριν 3 μήνες ήταν άνετα, τουλάχιστον έτσι λαμβάνω. Πρέπει όλοι να βάλουν ένα χέρι, να βοηθήσουν όλοι. Εγώ έτσι προσπαθώ να περάσω στους συναδέλφους, σε αυτούς που εκπροσωπώ τουλάχιστον. Εντάξει, θα παλέψουμε, θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θα ταμπουρωθούν όλοι από πίσω. Γιατί η δουλειά πρέπει να γίνεται, άρα αυτοί θα ταλαιπωριούνται. Ας στέρξουν όλοι, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, για να περάσει τη δύσκολη στιγμή. Κατά τα άλλα, τους κατανοούμε απόλυτα, τα παιδιά, τους ειδικευόμενους.